πρόεδρο του ΑΟΘΕΑ, τον κύριο Σκοπελίτη, τον κύριο Γιώργο Σκοπελίτη. Θα ξεκινήσω όπως ξεκίνησα σχεδόν σε όλες τις προηγούμενες συνεντεύξεις μου και θα πω «Ουάου» και μετά συγχαρητήρια. Είδαμε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, χορταστικό θέαμα, υψηλού επίπεδου κατά την προσωπική μου ταπεινή εκτίμηση από δύο ομάδες που δουλεύουν σωστά με διοικήσεις που είναι προσανατολισμένες σε θέματα υποδομών και θέλω ευθέως να μου πείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τα συγχαρητήρια που μας δώσετε. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Τα παιδιά το ήθελαν πολύ. Περάσαν 1,5 χρόνο στον πάγο λόγω κορονοϊού. Ναι. Αν θέλετε, πιέσαμε όλες οι διοικήσεις όλων των ομάδων των Κυκλάδων να καταφέρουμε να γίνει αυτό. Αυτό, να επανέλθουμε σε κατατάσεις αγώνα, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς, ακριβώς. Το ήθελαν τα παιδιά, το ήθελαν οι γονείς τους. Εντάξει. Υπάρχει μεράκι να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά μας πάνω απ' όλα και στις δύο ομάδες. Είδα και τις άλλες δύο ομάδες και αυτές ήταν πάρα πολύ καλές. Στο προπονητικό team και φυσικά και στους γονείς τους που μας στηρίζουν και ήρθαν τα δεύτερα ήταν στη Σαντορίνη και αφήσαν τα παιδιά τους να έρθουν. Ναι. Γιατί ακόμα έχουμε γενομικά εκεί πρωτοκολλές. Εκεί ασφαλώς ευθύνεται αποκλειστικά με την καλή έννοια η διοίκηση. Γιατί έχει και έναν ηθικοπλαστικό ρόλο. Έχει το ρόλο του δημιουργού, του εμπνευστή, του μέντορα και αυτό το κάνετε εσείς οι διοικήσεις των ομάδων που μπορείτε και επίθετε και δημιουργείτε εμπιστοσύνη με τους γονείς να σας εμπιστευτούν τα παιδιά. Και εκεί αξίζουν συγχαρητήρια στις διοικήσεις κατά την προσωπική ταπεινή μου εκτίμηση. Έρχονται τα παιδιά να παίξουν λοιπόν ένα Final Four, τα δικά σας παιδιά που προετοιμάζονται μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες όπως είπαμε, με τέσσερα παιχνίδια. Όλα και όλα. Σωστά. Σε ένα Final Four. Κάντε μου ένα σχόλιο από αυτό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Δυστυχώς δεν αναλογιζόμαστε την ισιωτικότητα. Είναι κρίμα. Δηλαδή τώρα τα παιδιά περάσανε. Μπράβο, θα πάνε στην Αθήνα, θα παίξουν με τη Ρόδο. Έτσι. Να βρουν ομάδες Αθηνών, αν περάσουν από εκεί. Ή η Ρόδος, ακόμα και η Ρόδος. Η Ρόδος έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα, είναι μεγαλύτερο νησί. Ωραία, να περάσει. Πόσους αγώνες έχει παίξει και η Ρόδος? 7, 8. Σε σχέση λοιπόν με τις ομάδες της υπηρετικής Ελλάδας που έχουν παίξει 30, έτσι. Ακριβώς. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Πρέπει πραγματικά να δώσουμε λύση. Πρέπει να αναλογιστούμε την ισιωτικότητα. Ίσως η δημιουργία ενός ομίλου, πρόεδρε, θα έφερνε μια προσωρινή λύση. Μέχρι τα παιδιά τουλάχιστον 7-8 παιχνίδια. Πρέπει να πέσουμε από πάνω και να βρούμε σίγουρα λύση. Είναι κρίμα για αυτά τα παιδιά. Πραγματικά και για την προσπάθεια που γίνεται και από εσάς, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, εμείς το κάνουμε για τα παιδιά μας. Ξέρετε, τώρα τα κορίτσια έχουν μια παρέα. Η ομάδα της Σαντορίνης είναι, φαίνεται ότι τα κορίτσια έχουν μια παρέα. Το ίδιο και το Φιλότι, το ίδιο και το Νεόριο, το ίδιο και ο Φίνι Κασέρου. Σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει να αφήνει. Με τη λογική ότι όταν έχει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή προπόνηση και μετά ξανά πάλι το ίδιο, χωρίς αγώνα, το παιδί θα πάει στο ποδόσφαιρο, θα πάει στο μπάντμιντον, χωρίς να έχω κάτι με το άθλημα, έτσι. Ναι, και θα κάνει κάτι που θα έχει και αγώνα. Γιατί το παιδί θέλει αγώνα. Φανταστείτε, σήμερα λοιπόν μίλησα με την προπονήτρια και τη λέω: Νίκη μου, αν περάσουμε Τετάρτη πρέπει να είμαστε Αθήνα. Ναι, μου λέει, κύριε Πρόεδρε. Ξέρεις κάτι, μήπως να πούμε στους γονείς, θα μπορέσουν να έρθουν τα παιδιά για να μείνουν δύο μέρες στην Αθήνα ή τρεις μέρες ή πέντε μέρες στην Αθήνα. Πολύ δύσκολο. Για παιδιά, ας πούμε, που είναι στο λύκειο, που έχουν φροντιστήρια... Με τις υποχρεώσεις που έχουν σχεδόν τα περισσότερα παλαδικές. Ενώ οι αγώνες γίνονται απόγευμα. Ναι, ναι. Τα παιδιά της Αθήνας δεν έχουν πρόβλημα. Κανένα. Όχι. Στο μισά ώρα ή στη μια ώρα είναι στο γήπεδο. Μεγάλα προβλήματα, υψηλές κουβέντες. Άλλη φορά σε μια συνέντευξη θα μου τα πεις και αυτά. Κάνε μου για να σε αφήσω να ξεκουραστείς ένα σχόλιο για τον κόσμο. Εντάξει, δημιουργήθηκαν επί της αδρεναλίνης, θα πω εγώ, και επί της στο αγώνα κάποια μικρο επεισοδιάκια εκεί. Πολύ, πολύ μικρά. Αλλά γενικά η εικόνα ενός γεμάτου γηπέδου είναι κάτι που θέλουν οι διοικήσεις. Αυτό μας έχει λείψει. Πραγματικά μας έχει λείψει. Έτσι, ο κόσμος. Ο κόσμος Σαντορίνης, όταν παίζουμε Σαντορίνη, είναι ο 7ος μας παίκτης. Έτσι, ξεκάθαρα. Πολύ ωραία. Θέλουμε γεμάτο γήπεδο. Πάντοτε, βέβαια, κόσμια. Έτσι. Εντάξει. Στεναχωρήθηκα λίγο γιατί κάποιοι στιγμή είναι εντάξει. Τα παιδιά το μας. Είπα, το είπα. Έτσι, το είπα. Είναι τα παιδιά μας. Το είπα, βέβαια, ότι δεν χρειάζεται πάντα, να γίνει αυτά. Πάντα το γήπεδο το θέλουμε γεμάτο. Είναι δεδομένο. Όχι μόνο εμείς. Τα παιδιά μας, οι coach, έτσι. Είναι πολύ σπουδαίο να επιστρέφουμε σε εποχές προ-κορονοϊού. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πρόεδρε, χάρηκα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στη συνέχεια. Να είστε καλά, καλό βράδυ.